Είμαστε χαρούμενοι που την επόμενη Τετάρτη στις 13 του Δεκέμβρη θα έχουμε το δεύτερο αφιέρωμα στο Στέλιο τον Καζατζίδη. Ελπίζουμε ότι και φέτος θα έχει μεγάλη επιτυχία όπως και πέρυσι, που παρότι ήμασταν ανοργάνωτοι, εντελώς θα έλεγε κανείς ανέλπιστα, κάναμε το πρώτο αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη, όμως φέτος υπό την αιγίδα του Πανηλιακού πλέον Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Καζατζίδη, αναγνωρισμένου με το καταστατικό του και με την αιγίδα επίσης του Ήλιδα Κάμπος, κάνουμε το δεύτερο αφιέρωμα που και αυτό κατά τα φαινόμενα θα έχει μεγάλη επιτυχία. Δεύτερη βραδιά Καζατζίδη, κύριε Χασαλεύρη. Απόψε εδώ γίνονται προβές. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη από τις δύο που θα γίνονται και την Τετάρτη θα γίνει βραδιά. Θεωρείτε ότι και αυτή τη φορά ο κόσμος θα ανταποκριθεί? Νομίζω ναι, γιατί έχει δείξει από τη ήδη ζήτηση των κρατήσεων που έχουμε. Πιστεύω ναι, γιατί και πέρσι έγινε πάταγος. Άρα ο Καζατζίδης... Συγκεκριμένα δεν έφτανε η πρώτη βραδιά και αναγκαστήκαμε και παίξαμε και δεύτερη φορά. Άρα ο Καζατζίδης εξακολουθεί να μιλά στις καρδιές των ανθρώπων. Έχει μερικές δεκαετίες ακόμα. Πιστεύω ναι. Τι να περιμένει όποιος έρθει σε αυτή την εκδήλωση? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα ακούσει όλη τη νύχτα τραγούδια του Καζατζίδη και θα θυμηθεί τα παλιά, και θα διασκεδάσει και θα νοσταλγήσει για τους καιρούς που περάσανε και τους δύσκολους που περνάμε τώρα και θα δει πόσο δίκιο είχε για αυτά που έλεγε τότε. Αυτός τα πράγματα πως πάνε σήμερα. Άρα είναι και επίκαιρος ο Στέλιος Καζατζίδης. Ναι, είχε πει και μια μεγάλη κουβέντα που εγώ σαν μουσικός τη θυμάμαι. Είχε πει εδώ και 40 χρόνια ότι το λαϊκό τραγούδι του Πολεμάν το ήξερε από τότε. Είχε, γι' αυτό είχε πει και το τραγούδι «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Τις δύο τελευταίες συνθέτες που γράφουν λαϊκό τραγούδι είναι ο Νικολόπουλος και ο Πολυκατριώτης, οι οποίοι μεγαλώσαν και σταματήσανε. Δεν βλέπω από πίσω να έρχεται κάποιος που να γράφει το λαϊκό τραγούδι. Τώρα γράφουν άλλου είδους τραγούδια, ξενόφαρτα κλπ. Άρα εσείς μαζί με το Ήλιδα Κάμπος και το νέο σύστατο Σύλλογο Φίλων Στέλιου Καζατζίδη θα συνεχίσετε σε αυτό το μοτίβο, έτσι δεν είναι? Θα συνεχίσω όσο είμαι στη ζωή. Γιατί αρχίζω και μεγαλώνω κι εγώ. Και όλου του φάνη σε
εκδήλωση, δεύτερη εκδήλωση, συνέχεια της πρώτης, που γίνεται από τον Σύλλογο, τον νεοσυστά Θέτα Σύλλογο Φίλων του Στέλιου Καζαντζίδη, με την αρρωγή του Ήλια Δακάμπος News. Είχε γίνει και πέρσι, είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που γίνεται, σαφώς, γιατί ο Καζαντζίδης είναι κεφάλαιο για την ελληνική λαϊκή μουσική, μεγάλη τεράστια πίεση στον κόσμο. Το βλέπουμε στα μαγαζιά που δουλεύουμε, που όταν παίζουμε τραγούδια του Καζαντζίδη εξεσηκώνει τον κόσμο και τα τραγουδάει και μας τα ζητάνε. Και βεβαίως, και ήδη έχει μεγάλη απήχηση. Τώρα αρχίσαμε να κάνουμε πρόβες σήμερα και ήδη το μαγαζί σχεδόν είναι κλεισμένο για την εκδήλωση που θα γίνει μια εβδομάδα μετά. Σαφώς. Έχει μεγάλη απήχηση και αξίζει τον κόπο να έρθουν να ακούσουν. Βλέπω επιμονή και υπομονή μεγάλη στις πρόβες. Άρα ετοιμάζεται κάτι πολύ καλό. Σαφώς. Γιατί πρέπει να το προσεγγίσουμε με σοβαρότητα, με επαγγελματισμό, γιατί αυτός είναι η κορυφή, η κορονίδα των Ελλήνων τραγουδιστών, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, είναι βέβαια. Κάνουμε με προσπάθεια μεγάλη. Να προσεγγίσουμε κατά το ελάχιστο. Όχι, αυτή είναι τεράστια προσωπικότητα, μουσική, καλλιτεχνική. Σχεδόν όλοι να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος. Στο
μέσο διάστημα μέχρι τώρα, από πέρυσι μέχρι τώρα, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονταν και πλέον υπάρχει ο Σύλλογος με το καταστατικό του αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο και πλέον υφίσταται ως Σύλλογος με δράσεις που αφορούν στην διάσωση και στην διάδοση των τραγουδιών του Στέλιου Καρατζίδη και όχι μόνο και του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού αλλά κυρίως του Στέλιου Καρατζίδη με φιλανθρωπικό έργο, με πολιτιστικό έργο και με συνεργασία βεβαίως με όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.